Καλημέρα από τη Μελιτόπολη της περιφέρειας του Ζαπαρόζιε. Είμαστε εδώ φιλοξενούμενοι ομογενών και η τελευταία είδηση που φτάνει εδώ είναι ότι ένα ουκρανικό σκάφος βυθίστηκε έπειτα από επιχείρηση της ρωσικής αεροπορίας κοντά σε πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα. Δεν δίνονται περισσότερες διευκρινήσεις για το πού ακριβώς συμβαίνει αυτό. Πάντως πρόκειται για ρωσική πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου. Οι Ρώσοι λένε ότι το συγκεκριμένο πλωτό επιχειρούσε κάποιο είδους κατόπτευση της περιοχής και χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αεροπλάνο Σουχόι. Βυθίστηκε πριν από λίγο. Περιττό να πω βέβαια ότι έχουμε και αντίστοιχες σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με μη επανδρομένα απόπειρες τουλάχιστον τέτοιας επίθεσης στη Μόσχα. Έχουν καταρριφθεί όλα, έκλεισαν για λίγο τα αεροδρόμια, αλλά αυτό ξεπεράστηκε. Και βέβαια έχουμε τις εξελίξεις στην υπόθεση του Κυπριακού. Μαθαίνω από πολύ έγκυρες πηγές ότι είναι μεν ικανοποιητικό το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ, αλλά έγινε μεγάλη μάχη, ειδικά για μια διατύπωση που και οι δύο πηγές μου, και λέω είναι έγκυρες γιατί είναι διαφορετικής εθνικότητας, ξεκαθαρίζουν ότι έγινε μάχη για μια διατύπωση αυτού του ανακοινωθέντος που αφορά την αλλαγή του status quo. Η Ρωσία ήταν μία από αυτές τις δυνάμεις που ήταν στεναρή στη διατύπωση να μείνει ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, ότι αυτά που έγιναν δηλαδή στην Πύλα είναι απόπειρα να αλλάξει το status quo, πράγμα που καταδικάζεται, και τελικά έτσι πέρασε στο ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα, και αυτό έχει τη σημασία του λοιπόν.